Λίγο πριν κατεβούμε στην παραλία κάτω, στα σκάλια, εδώ στην μικρή παραλία του Αγίου Νικολάου, όπως λέω εγώ. Εδώ ψηλά από το περίπτερο, μας λένε και ευτυχώς βέβαια βλέπουμε απέναντι ότι βρίσκονται εκεί οι άνθρωποι. Προσπαθώ να κάνω έτσι και ένα zoom για να τους δούμε. Και καθαρίζουν, όπως βλέπετε, σε όλη εκεί την πορεία που είναι ο τείχος, ο πετρόχτιστος προς τα κάτω, βγάζοντας ό,τι πρέπει να μαζευτεί από σκουπίδια, από κλαδιά κτλ. Πιστεύω ότι έχω κάνει καλή εδώ την εικόνα, αρκετά κοντινή, ώστε να δούμε όλο το σημείο το οποίο βρίσκονται, και μπράβο τους βέβαια για αυτό που κάνουν. Καταβαίνουμε τώρα κάτω να τους δούμε και από κοντά και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει ήδη σε αυτό το δίωρο σχεδόν που έχει προηγηθεί, που βρίσκονται σε αυτό το παραδεισένιο χώρο. Και δείτε πόσο μακριά είναι από εδώ από μένα. Εμείς είμαστε πάνω στο δρόμο, στο περίπτερο. Και το τοπίο μαγευτικό, όπως πάντα, πανέμορφο. Βουνό και θάλασσα. Και πάμε βέβαια κοντά τώρα να τους δούμε. Και ενώ κάποιοι μικροί φίλοι ανεβαίνουν, πάμε να δούμε εδώ την εικόνα ψηλά από το μικρό εκκλησάκι. Κοιτάξτε πώς φαίνεται πραγματικά. Για καθέναν που θα το δει έτσι από ψηλά, νομίζω πανέμορφο και εντυπωσιακό. Είναι πολύ κάτω γιατί έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πάμε να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Πέραν από ένα βαρέλι πιο πάνω που είδαμε και το κύλησαν τα παιδιά, δεν είναι μόνο, όπως καταλαβαίνετε, τα σκουπίδια, είναι και τα αντικείμενα. Σκουριασμένες λαμαρίνες, όπως βλέπετε. Πλησιάζοντας στην τελευταία στροφή προς παραλία, βλέπουμε εδώ ήδη όγκο με σακούλες, σκουριασμένα και τόσα άλλα καφάσια γεμάτο σκουπίδια, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί. Όλα αυτά που βλέπαμε πριν από λίγο από ψηλά. Σκουπίδια, τα οποία βέβαια χρειάζεται βοήθεια αυτή την ώρα για να απομακρυνθούν από τους χώρους. Πάμε να κατηφορήσουμε, να μιλήσουμε εδώ με τους ανθρώπους. Έχουμε ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Δηλαδή. Το ευχάριστο είναι ότι η παραλία ήταν πάρα πολύ καθαρή και ο βυθός. Εμείς είχαμε έρθει πριν μια εβδομάδα και το είδαμε. Το δυσάρεστο είναι ότι εμείς δεν βγάλαμε τόσα ευρήματα. Βγάλαμε μόλις 5-6 σακούλες ναι. Και κάτι λίγα ογκώδη. Και επειδή η ομάδα έχει και εύκολη διάθεση και δεν κουράστηκε ιδιαίτερα, πάμε να συνεχίσουμε στον εμποριό που γίνεται από εκεί καθαριότητα. Έχει πάλι από εκεί κι άλλους. Ναι, ναι, μάλιστα, συνεχίζουν οπότε, λοιπόν την εκστρατεία. Διότι κακομάθαμε από τα γινόντα που παλεύαμε 5,5 ώρες 6. Ναι, αλλά τώρα που περάσαμε, το αποτέλεσμα σε αποζημιώνει, σε χαλαρώνει. Και εμείς με τον Βασίλη το βλέπουμε στο μάξι, λέγαμε εντάξει, φοβερή παραλία. Έτσι, πανέμορφη. Που δεν πάμε συχνά, έτσι, αν πάμε μια φορά το χρόνο και κακώς. Αλλά τώρα θα τη χαρούμε, βρήκαμε τρόπο να την καθαρίσουμε και να τη χαρεί ο κόσμος, να τη χαρούμε κι εμείς, να τη χαρούμε όλοι. Ακριβώς. Όπως είπε και ο αδερφός μου ο Μιχάλης Αντωνάτσης, δυστυχώς δεν βγάλαμε αρκετά και είμαστε οι περισσότεροι δυσαρεστημένοι. Συνηθίσαμε να βγάζουμε ρόδες, 80-90 ρόδες αυτοκινήτου. Πλυντήρια ψυγεία γενικά από όπου καθαρίζουμε. Και τώρα σας κακοφάνηκε. Ακριβώς. Αυτό βλέπω. Έχουμε μείνει όλοι με ένα παράπονο, αλλά ελπίζουμε να βρούμε κάποια άλλα για να συμπληρώσουμε τις ανάγκες που έχουμε να βγάλουμε από σκουπίδια. Πάντως βλέπω εδώ ότι κάποιοι πέρασαν μάλλον τη νύχτα τους εδώ και νομίζω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο, γιατί είναι ένας παράδεισος πραγματικά αυτή η παραλία. Κάποια νύχτα, κάποια μέρα και κάποια είναι. Ίσως και καμιά εβδομάδα τώρα. Ίσως. Αλλά τα σχολεία είναι κλειστά και βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, ότι επειδή τα σχολεία είναι κλειστά και συνήθως ο Καλύμνιος δεν βγαίνει με τα παιδιά και την οικογένεια τέτοιες μέρες, τέτοια εποχή, παρά αρχές Ιουνίου, μετά τις 10. Τώρα αντιθέτως βλέπουμε μεγάλες εξορμήσεις. Αλλά να σημειωθεί ότι υπάρχει και μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας. Έχουμε ένα καύσωμα με 36 βαθμούς περίπου και δεν υποφέρεται. Καθαριότητα σήμερα, όπως είπαμε. Έχουν έρθει τα παιδιά του Πρωτέα, έχουν κάνει αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά. Έτσι να καθαρίζουν τη θάλασσα. Όχι μόνο υποθαλάσσια αλλά και παράκτια. Ναι, ναι. Εμείς ήδη τα μέλη του συλλόγου καθαρίζουμε την άλλη πλευρά. Το μονοπάτι, ναι, το είδαμε εκεί. Κάναμε κοντινό πλάνο. Βέβαια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς, σαν σύλλογος, δηλαδή τι προσπαθούμε, ένα καθαρό χωριό να το κάνουμε ακόμα καθαρότερο. Είναι πανέμορφο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ξανακαθαρίζουμε και στις αρχές του χρόνου. Το χρόνο καθαρίζουμε 2 με 3 φορές. Γι' αυτό και τα ευρήματα των παιδιών είναι πάρα πολύ λίγα, αλλά δεν έχει σημασία. Και αυτά τα λίγα τα βγάλαμε.
Είναι, για μένα είναι η ωραιότερη παραλία. Και πιο καθαρή, έτσι. Φαίνεται και το νερό. Καταρχήν θέλω να πω ότι χρόνια πριν ήταν μικρά τα δέντρα και ήταν λίγο κάπως έπρεπε να φέρεις μαζί σου οπωσδήποτε την ομπρελίτσα κτλ. Τώρα έχει γίνει τόσο όμορφη που πραγματικά είναι ντροπή να συμβεί κάτι άλλο. Έχουμε φυτέψα σύλλογος, θα δείτε όλα τα μικρά δέντρα είναι καινούρια. Mm-hmm. Τα μικρά είναι καινούργια. Ναι, τα έχουμε ήδη πάρει. Παραλιακά και γύρω και στην περίμετρο έχουμε φυτέψει πάνω γύρω στα 100 δέντρα. Όχι βέβαια τώρα. Πριν ένα χρόνο περίπου. Έτσι. Τέλος πάντων. Ό,τι καλύτερο κάνατε. Ό,τι μπορούμε για το χωριό μας, το καλό το κάνουμε. Είναι παραδεισένιο το χωριό. Βοηθάνε βέβαια και οι κάτοικοι, βοηθάνε και τα παιδιά που έρχονται. Κοιτάξτε, μέχρι γλυκά έχουν φτιάξει εδώ οι νοικοκυρές, έτσι. Γεια στα χέρια σας. Τα μέλη του συλλόγου. Έτσι. Και να βοηθήσουν και να κεράσουν τα πάντα. Θα τα ανεβάσετε πάνω σε κάποιο σημείο που είναι και κάτι βαρέλια και κάτι άλλα. Α, ωραία, εντάξει. Για να έρθουν μετά να τα πάρει ο Δήμος, έτσι. Το καλό είναι ότι ευτυχώς την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε αργινόντα, την άλλη μέρα μέσως είχαν ανεβάσει το βίντεο. Δήμος τώρα και μας είπανε. Είναι εδώ με το αυτοκίνητο. Ωραία. Αμέσως τα μάζεψαν και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Συγχαρητήρια και πάλι. Έτσι, για άλλη μια φορά λέω ότι είμαι σίγουρη ότι γίνεστε αποδέκτες πολλών συγχαρητηρίων και με λόγια. Έτσι, κύριε Πελεκάνο. Όλοι φαντάζομαι σας λένε τα καλύτερα για αυτό που γίνεται για πρώτη φορά τόσο οργανωμένα και τόσο ενισχυμένα με πάρα πολλά παιδιά, μικρούς και μεγάλους. Τα παιδάκια εδώ απολαμβάνουν το μπάνιο τους, στρώματα βλέπω, ομπρέλες βλέπω, όπως βλέπετε, αντίσκηνο, μεγάλη χαρά και τα λοιπά, ψαρέματα. Τι άλλο καλύτερο να κάνει μια οικογένεια, έτσι όταν τα παιδιά δεν έχουν σχολείο. Καλημέρα! Κάνετε, είσαστε καλά. Εσείς, κυρία μου, είσαστε και η συγκεκριμένη που διαγωνίστηκε πριν από λίγο καιρό, έτσι δεν είναι? Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία. Χαίρομαι, χαίρομαι. Χαίρομαι και που πήρατε και ένα καλό ποσό. Έτσι. Πολύ. Για πείτε μου, εδώ περάσατε τη νύχτα? Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο. Πάρα πολύ ωραία. Για μένα είναι η ωραιότερη παραλία που έχουμε. Κάποτε ήταν μικρά τα δέντρα, δεν εξυπηρετούσε, έπρεπε να αισθηθείς πολύ οργανωμένος. Τώρα η σκιά είναι πανέμορφη, η θάλασσα δεν το συζητάμε, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, έτσι. Ναι, ναι, δεν είστε βατοκίνητο για αυτόν τον λόγο, γιατί κάνουμε μέσα υπολογιστή πλέον. Πάμε να δούμε τους άλλους φίλους, ενώ τα παιδιά απολαμβάνουν τη θάλασσα και το νερό. Λοιπόν, εδώ πάνω είναι η άλλη παρέα, σε εκείνο το σημείο. Ενώ κάποιοι άλλοι, όπως βλέπετε και εδώ, έχουν κατασκηνώσει και πολύ καλά κάνουν. Έχουν τις τέντες τους, έχουν φέρει τα ψυγεία τους. Μικροί, μεγάλοι, κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνετε, καλημέρα! Ελάτε λίγο πιο κοντά εδώ, γιατί εσείς μπορείτε. Εγώ έχω σύρματα. Λοιπόν, τέλεια, αυτό το ρεπορτάζ δεν υπάρχει. Εγώ έχω έρθει από την παραλία. Αλλά από ψηλά βλέπω τους ανθρώπους εκεί ψηλά που καθαρίζουν. Ναι, εδώ έχουν βγάλει ό,τι υποβρύχιο υπάρχει. Τα παιδιά είναι λυπημένα, λέει, γιατί είναι λίγα αυτά που βγάλανε. Και θα πάνε στον εμποριό τώρα, παράλληλα. Αυτό έχει... είναι καλό. Ναι. Καλός ιονός που λένε. Όταν τα παιδιά έχουν τέτοια όρεξη... Είδατε. Γιατί το περιβάλλον το χρειάζεται. Ακριβώς. Είμαστε... τι να πω τώρα, από κάτι παραπάνω. Είμαστε σε ένα παράδεισο που πρέπει να μείνει έτσι. Αλλά δυστυχώς οι μόνιμες και μόνιμες τον χαλάμε. Mm. Τον κάνουμε λίγο κόλαση. Διότι αν θα δείτε και την περιοχή τη δικιά μου από την άλλη πλευρά και όχι μόνο, να δείτε το τι βγάζουν τα παιδιά αυτά είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Πού ακριβώς είσαστε πάνω? Εμείς σαν Δήμος χαιρόμαστε για αυτές τις κινήσεις. Είμαστε κοντά τους, ό,τι μπορούμε τους προσφέρουμε. Όρεξη να έχουν και εμείς θα είμαστε πάντα κοντά. Λοιπόν, σκουριασμένα βαρέλια, λαμαρίνες και όλα τα σκουπίδια θα τα συγκεντρώσουν τώρα, πάνω θα τώρα. Και να τους δω. Ναι, και μετά ο Δήμος φαντάζομαι θα τα πάρει τώρα από εκεί όλα. Για πείτε μου, κύριε Αντιδήμαρχε, κάτι τελευταίο, πώς πήγαμε στην Ψέρυμο? Στην Ψέρυμο πήγαμε καλά, αλλά υπάρχει περίπτωση να ξαναπάμε πάλι την Τρίτη. Την Τρίτη, μάλιστα. Αύριο θα το, θα το συζητήσετε. Θα το συζητήσω να δούμε, ναι, ναι. Αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, μπορεί να πάμε την Τρίτη. Ανάλογα το ωραία, πλοίο. Ωραία. Ανάλογα το δρομολόγιο του πλοίου. Οπότε να τελειώνει αυτή η
ιστορία. Έχουμε ξενιάσει με το θέμα της τελέτου. Ναι. Τώρα θέλω να ξενιάσω και με το θέμα της ψερίμου. Ναι. Ώστε να μπείτε σε μια σειρά. Να αφοσιωθούμε πάνω στην Κάλυμνο. Καλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Είναι το ωραιότερο ρεπορτάζ με την ωραιότερη θέα. Βουνό και θάλασσα. Δηλαδή δεν έχω λόγια. Τώρα έχω καιρό να περάσω από εδώ. Γιατί ναι. Κάποια θέλω να δω. Ερχόμαστε με τον Δήμαρχο. Δεν θα μπορέσετε. Πώς θα περάσετε. Είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά τούτη είχε κάτι ένα τηλέφωνο σοβαρό τάκτος και ξαναγύρισε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνετε. Τα παιδιά, τις εθελοντικές δράσεις. Εγώ θέλω να τα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Ακριβώς. Και ο Δήμος θα είναι πάντα κοντά. Είναι πανέμορφα. Η θάλασσα μυρίζει, όπως κάθε φορά λέω. Και ο Αντώνης Μιαούδης προχθές λέει: τι μας λες, Εύη. Μα δεν μπορώ να πω ψέματα. Είναι πραγματικά τόσο όμορφα, λίγος κόσμος, η μυρωδιά της θάλασσας, το γαλήνιο τοπίο, που μόνο καλά λόγια έχει να πει κανείς. Ακούστε το νερό. Με το ημιφορτηγό ανεβαίνουν και πάνε προς το Μποριό, να συνεχίσουν εκεί, αφού έχουν ακόμη χρόνο και όλα όσα ήταν μαζεύτηκαν από τα σκάλια. Και εδώ, τους λόγους καλλιωδών, επί το έργον. Καθαρίζουν, σκουπίζουν με λάστιχα εκεί πιο πέρα, καθαριότητες, αμέτρητες, μπράβο τους. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα όσα κάνουν, με αγάπη για τον τόπο τους. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Έτσι, υπέροχα, είναι κάτι και αλλιώς παράδεισος και πρέπει. Ακριβώς. Είναι ο τόπος μας, ερχόμαστε πολύ συχνά εδώ, περνάμε την ημέρα, Σαββατοκύριακα. Και εδώ φαντάζομαι τόπο... θα γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις. Βέβαια, γίνεται το πανηγύρι κάθε χρόνο και οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως. Να είστε καλά. Αντάξιες. Τέλεια. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε. Καλά, εσείς. Μπράβο σας για ό,τι κάνετε, με τόση αγάπη. Για τον τόπο σας. Ένας πλάτανος είναι αυτός. Ακριβώς, ακριβώς. Είστε καλά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Είσαστε κάτω από το καλύτερο σημείο. Με πολύ δροσιά. Πάμε εκεί. Να δούμε τις κυρίες. Που όπως βλέπετε, γιατί δεν είναι μόνο να σκουπιστεί. Πρέπει να φύγει όλη η σκόνη, το χώμα που έχει συσσωρευτεί. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, βοηθάτε κι εσείς, βοηθάτε τη μαμά. Όχι, γιατί εμείς βοηθούσαμε τα τουαλετέδια και τη δινούλα για να μαζέψετε σκουπίδια. Όχι, για να πάμε στο μπάνιο. Για να πάμε στο μπάνιο. Α, εντάξει, είναι και αυτό μια σημαντική δουλειά. Ναι. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν. Τι κάνατε, μπάνιο ή βοηθήσατε κιόλας. Βοηθούσαμε κάτω. Τι γίνεται, έχει πολύ κόσμο, έχει πολλά παιδιά. Ναι. Αλλά ευτυχώς δεν έχει και πολλά σκουπίδια. Καλημέρα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6 γυναίκες με τα λάστιχα και με τις σκούπες. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Με αγάπη για τον τόπο σας, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Από τώρα και πίσω βροχή δεν το βλέπω. Έτσι να βοηθήσει δηλαδή, να φύγει όλο το χώμα του χειμώνα με αέρα, με βροχή, με λάσπες. Οπότε κάποιος πρέπει να το κάνει. Και οι γυναίκες εδώ του τόπου που τον αγαπάνε προσπαθούν για το καλύτερο. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Έτσι, αυτά. Άντρες και γυναίκες εδώ συγκεντρωμένοι. Η άλλη κυρία έφερε τα γλυκάκια της εκεί κάτω να κεράσει. Μια ωραία ομάδα, δυνατή. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και το πράττουν με αγάπη για τον τόπο. Να σε χαρητήρια. Εμείς το κάνουμε συχνά αυτό πάντως. Έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο καθαρίζουμε όλο το χωριό. Όχι τώρα και από το παρελθόν. Προσπαθούμε, θα το ξαναπώ, ένα καθαρό χωριό που είναι πλέον τα σκάλια, να το κάνουμε ακόμα πιο καθαρό. Ναι, γιατί του αξίζει. Είναι πανέμορφος ο τόπος και έτσι πρέπει να μείνει. Να τον χαίρονται οι ντόπιοι και οι επισκέπτες. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι βοηθάνε όλοι οι κάτοικοι. Εμείς δεν περιμένουμε αρχικά κάποιος να μας βοηθήσει. Τα παιδιά πρόσδεκτα μας βοήθησαν στην παραλία. Αλλά το υπόλοιπο χωριό, τα μέλη του συλλόγου το καθαρίζουν, το βλέπετε. Έτσι είναι. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι σε όλους. Έχουμε πρόεδρο που δεν υπάρχει στο πόλεμο. Έτσι, το είπα, γι' αυτό το κάνετε όλοι με αγάπη, με αληθινό ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει όλοι να του δείχνουν σεβασμό και να υπακούνε σε αυτά που κάνει ο Νικόλας, γιατί αν δεν ήταν ο Νικόλας, τα σκάλια θα τα ακόμα 150 χρόνια πίσω. Σημαντικό που το λέτε.
Έτσι, πάντα, πάντα όταν ο πρόεδρος είναι πολύ δραστήριος, ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Με αυτήν την ωραία εικόνα λοιπόν εδώ, όπου συνεχίζεται όλο το έργο, είτε είναι σκούπισμα, είτε είναι βάψιμο, είτε είναι εδώ με τα νερά, ό,τι και αν είναι, είναι αξιέπαινο.